Ευχαριστούμε λοιπόν τον Νεόλη Ξηρίου. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Από ό,τι βλέπω από τον πανέλη ο Κατιάκος ξεκινάει. Με το νούμερο 8 ο Βαλιώτης. Για να δούμε ποια άλλη είναι. Ο Βαγγέλης ο Γεωργιάδης. Ο Τσέλιος. Και με το νούμερο 4 ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, Γεωργιάδης, Βαλιώτης, Τσέλιος και Κατιάκος. Από την άλλη πλευρά έχουμε, για να δούμε και πάλι το ρόστερ. Ραΐτσεβιτς βέβαια, με το νούμερο 8 ο Μόσχιαλος, με το 19 ο Μακαριάδης, με το 5 ο Τσούκας. Και αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ματσούκης όλος, για να δω, να το δω. Όχι, είναι ο Μαρούλης. Εντάξει. Τα φωνία τα πέτυχα. Τα σύμφωνα. Μου φύγαν λίγο. Λοιπόν, στο τζάμπολ έχουμε το Μακαριάδη με τον Κατιάκο. Καλή αρχή, καλό πρωτάθλημα με υγεία πάνω απ' όλα για όλα τα παιδιά. Εδώ αριστερά μας είναι ο Βασίλης Ογκούμας. Δεν μπορούμε τώρα να σας το δείξουμε. Αλλά πιστέψτε με, πρώτη ευκαιρία θα θελήσουμε και εμείς να το δούμε. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τον Λιξούρη. Οργανώνει ο Ραΐσεβιτς. Σε μαρκάρει το Τσούκας, παίρνει το πικεντρό από το Μαρούλη, Μακαριάδης. Γκολ φάουλ. Πρώτο καλάθι για το Λιξούρη, 0-2. Πολύ ωραία προσπάθεια, αριστερό drive. Φτάνει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. 0-2 το παιχνίδι. Καλό ξεκίνημα για το Λιξούρη. Βέβαια, εντάξει, είναι περιττό να πούμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Έφτωχε στη βολή, 0-3. Καλό ξεκίνημα. Γεωργιάδης, παρελάζει με τον Τσέλιο. Τσέλιος οργανώνει. Πιέζεται από το Μόσχιαλο. Πασάρει στο Κατιάκο, χαντόφ. Παίρνει Παπαδόπουλος, πάλι πήκε ντρόλ με τον Κατιάκο, πάει μπάλα κοντά. Δεν βάζει το καλάθι. Καλή άμυνα από τον Μαρούλη, Ραΐσεβιτς. Έχω πολλά χρόνια να το δω τον Κατιάκο. Κάποτε είχα μεγάλη αδυναμία σε αυτόν τον παίκτη. Το ξέρει και ο ίδιος. Πάρα πολλές φορές είχα προσπαθήσει να τον πάρω σε ομάδες που ήμουν, δεν μπόρεσα. Μακαριάδης. Με αντίπαλο τον Γεωργιάδη και άλλο καλάθι. 0-5. Πολύ καλό ξεκίνημα για το Λιξούρι. Τσέλιος. Οργανώνει ο Τσέλιος. Κατιάκος. Ζήτησε την πάρα στο high post. Πάλι Τσέλιος. Παρατίθεται από το pick and roll και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ κερδισμένο από το Μόσχαλο, πρώτο φάουλ του Μόσχαλου. 5-0. 0-5 για την ακρίβεια. Επαναφορά ο Παπαδόπουλος. Βγαίνει ο Βαγγέλης ο Γεωργιάδης. Παίρνει την μπάλα στη γωνία για τρίποντο. Σας το είπαμε και πριν ότι έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι. Είναι ετοιμοπόλεμος και καλός φίλος, αλλά και πολύ καλός παίκτης. Δεν θα λέγαμε καλά λόγια μόνο επειδή είναι καλός φίλος. Λοιπόν, Ραΐτσεβιτς. Παίρνει την μπάλα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά δεν σκοράρει ο Τσούκας. Ευνηδιασμός. Γεωργιάδης και πάλι. Κατιάκος. Παίζει ασμένα με τον Μαρούλη. Γυρνάει. Off balance shoot. Δεν το βάζει. Ραΐτσεβιτς rebound. Κόχνει ευνηδιασμό. Θέλει να τρέξει ο κ. Καυχής. Πάει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και δεύτερο γκολ φάουλ. 7-3. 3-7. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Ραΐσεβιτς. Δείχνει ότι είναι πολύ καλό στο ανοιχτό γήπεδο. Σημαντικό για την ομάδα του Λιξουρίου. 3-7. Μία βολή για τον Ραΐσεβιτς. Οι φίλοι από το Λιξούρι περισσότερο βέβαια, γιατί εκεί το είχαν κοινοποιήσει, αποδεικνύουν την αγάπη στην ομάδα. Ήδη έχουμε πάρα πολλούς θεατές και τους ευχαριστούμε. Αυτό που τους ζητάμε είναι κοινοποιήστε στα social media την μετάδοση για να μπουν και άλλοι φίλοι, ειδικά από το Λιξούρι, να δουν το παιχνίδι. Επίθεση για τον Πανελλήνιο. Παπαδόπουλος, Κατιάκος. Στην άλλη γωνία ξεμαργαρίζει και ο Βαλιώτης, πάλι Παπαδόπουλος όχι, την παίρνει ο Τσέλιος, πάει μέχρι μέσα, πήγε ντρόλ καλό. Ο Κατιάκος είναι ένα παιδί ψηλό που σουτάρει πάρα πολύ καλά. Εξαιρετική πάσα του Παπαδόπουλου, 7-5. 8-5, συγγνώμη, έχω κάνει στην βολή του Ραΐσεβιτς. Σπρώχνει την μπάλα ο Τσούκας. και οργανώνει. Το μαρκάρει το Μόσχαλος, Μαρούλης, Μακαριάδης, για τρεις. Άστοχος. Φάνηκε από εδώ, ήμασταν στην ευθεία. Ριμπάω τον Παπαδόπουλος, πασά στον Παλιώτη. Παπαδόπουλος Βαλιώτης, πήγε τώρα τον Γεωργιάδη, πάει μέχρι μέσα, περνάει, ωραίο μπάστημα, πολύ ωραία φάση. 8-7. Πολύ ωραία φάση. Και έχουμε για διακοπή για ένα μικρό τραυματισμό του Μαρούλη. Το 7, Ράιτσεβιτς. Οργανώνει. Pick and roll με το Μαρούλη. Καλό σου του Τσούκα, εύστοχος. 11-7. Προσπαθεί να τρέξει ο Παναλίνος μετά από καλάθι, δεν περνάει πάσα όμως. Του Βαλιώτη στον Γεωργιάδη. Αναφορά από το πλάι. Άστοχος ο Παλιώτης, παίρνει το ριμπάουντ ο Μαρούλης. Ραΐσεβιτς, περνάει τη σέντρα και οργανώνει. Πήγε τώρα με τον Μαρούλη και πάλι. Back pick από τον Τσούκα, περνάει πολύ ωραία, πάσα στη γωνία, πάρα πολύ ωραία φάση, άστοχος όμως ο Μόσχαλος. Κουμπά του Γεωργιάδης, ο Βαγγέλης του Γεωργιάδης κατεβαίνει, οργανώνει. Παίρνει την μπάλα ο Τσούκας. Ο Τσέλιος, συγγνώμη. Τσέλιος πήγε εδώ με τον Κατιάκο, πάει μέχρι μέσα, στη γωνία, σούτο Παπαδόπουλος, άστοχος και αυτός. Κατιάκος παίρνει το rebound. Παίζει ένας μένα το Μαρούλη, πάει κοντά, πάρα πολύ ωραία φάση, άστοχος, αλλά είναι εξαιρετικό παιχνίδι. Εξαιρετικό παιχνίδι, Ραΐσεβιτς, πάει κοντά και άλλο γκολ. Και άλλο, έτσι το λέω γιατί ήταν δύσκολο, ωραίο καλάθι από τον Ραΐσεβιτς. Πήγα να πω γκολ φάουλ, γι' αυτό μου φύγε το γκολ, έτσι, αλλά δεν πήρε το φάουλ. Παλιώτης. Δεν φτάνει η μπάλα στον Κατιάκο, παραμένει κατοχή όμως για τον Παλίνο. Ο Μαρούλης ζήτησε την μπάλα. Έχει πάρει ένα προβάδισμα 6 πόντων ο Νεόλη Ξηρίου. Περνάει. Καλό σουτ, πολύ καλή φάση. 13-9, ο Τσέλιος έβαλε εξαιρετικό καλάθι, πήρε το pick and roll, απείλησε 13-9, πολύ ωραία φάση. Τσούκας, Μόσχαλος, για τρεις, δεν διστάζει, απευθείας, εύστοχος, 16-9. Τίποτε ένας, τρίποντο, άλλος ανεβαίνει διαφορά, έχει φτάσει διαφορά στους 7 πόντους. Και ακόμα δεν έχουμε πάει στο δεύτερο πεντάλεπτο, όταν έχει φτάσει 16 πόντους σίγουρα δεν είναι καλές οι άμυνες. Γενικώς στα παιχνίδια που έχουμε ξεκινήσει να μεταδίδουμε στα πρωταθλήματα, οι ομάδες ξεκίνημα του πρωταθλήματος αντιμετωπίζουν προβλήματα αμυντικά. Θα σας πω χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε, τρίποντο πάλι από τον Τζέλιο, 16-12. Προχθές μεταδώσαμε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πόσο ρεκόρ είναι. Σήμερα το μεσημέρι θα μάθω στη μετάδοσή μας που έχω τον Μιχάλη τον Κυριακάκη. Σε γυναικείο πρωτάθλημα κύπελο, τελικό σκορ 109-95. Και εδώ έχουμε 16-12 και μόλις μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Του πρώτου δεκαλέπτου, συγγνώμη. Κλέβει ο Ράιτσεβιτς και τρέχει στον ευθυνδιασμό. Δεν μπορεί να το κόψει κανένας εκεί. 18-12. Για να δούμε. Διακοπή. Αλλαγή. Περνάει στο παιχνίδι με το νούμερο 13 ο Τριφωνόπουλος στη θέση του Μαρούλη. Και τα δύο παιδιά είναι από πέρυσι στην ομάδα. Μαχητές. Εξαιρετικοί. Και μπαίνει στο παιχνίδι και με το 11. Ο Μπακέας στη θέση του Μόσχαλου. Μπακέας και Τριφωνόπουλος στη θέση Μόσχαλου και Μαρούλη. Παρατηρήσα τον κύριο Καυκή στον Μαρούλη. Έχει περάσει και ο Καπινιάρης στο παιχνίδι με το νούμερο 7 για τον Πανελλήνιο. χάσαμε την αλλαγή του Πανελληνίου. Περνάει ο Παπαδόπουλος, Καμπινιάρης, περνάει μέχρι μέσα, πασάρει έξω το Καπιάκο, από εκεί πολύ καλός. Πολύ καλός από εκεί, τον παρακολουθώ πολλά χρόνια, τον ξέρω, 18-14. Ραϊτσεβιτς. Παπαδόπουλος. Καπινιάρης, πήγε εδώ με τον Κατιάκο, πάλι στο Κατιάκο. Από αυτή την απόσταση και από πιο μακριά είναι πολύ εύστοχος, 18-16, το καλά αυτό παιχνίδι. Ράισεβιτς. Χαντόφα το Μακαριάδη. Ράισεβιτς και πάλι. Απέναντι, περνάει μπάλα κοντά στο Ραΐτσεβιτς, πάρα πολύ διαιτητικός, πάρα πολύ δραστήριος ο Ραΐτσεβιτς. Αλλαγή κατεύθυνση, πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ. Διαμαρτύρει τον Παλιώτης. Δύο πολλές για τον Ραΐτσεβιτς. Επανέχει το Τσέλιο στη θέση του Παλιώτη. Το σκορ έχει γίνει 20-16 με τις δύο εύστοχες βολές του Ραΐτσεβιτς. Σεζόν πρέσσα από ό,τι βλέπω, για να δούμε. Όχι. Δεν βγαίνει σε παγίδα. Έδειχνε σε διάταξη 1-2-1-1, αλλά τελικά ήταν man to man. Τέλειος. Παπαδόπουλος στο Κατιάκο, που είναι η αιχμή του δώρατος για τον Πανελλήνιο. Γυρνάει, πίβο, σουτ. Δεύτερο, καλή προσπάθεια, αλλά δεν είναι εύστοχη, Μακαριάδης. Πολύ γρήγορα τρίποντο, άστοχο όμως. Λιμπάω το Μακαριάδης και σκοράρει 22-16. Το άστοχο τρίποντο ήταν από τον Μπακέα. Τον εφηδιασμό, δείχνει το πιστεύει. Καλή προσπάθεια ήταν. Φανταστικό καλάθι από τον Καπινιάρη, 22-18. Την τηρεί τη διαφορά ο Πανελλήνιος. Βέβαια, παίζει στην έδρα, θα θέλει να ανέβει. Θα έχει ένα σχετικά κοντό rotation, επιθετικό φάουλ που χρεώνεται ο Τσούκας στο Καπινιάρη. Παναφάει για τον Πανελλήνιο, ο Καπινιάρης στον Τσέλιο. Με δύο γκάρ τώρα παίζει ο κύριος Οικονομάκης. Τσέλιος, περνάει το κέντρο. Πάει μέχρι μέσα και δίνει το φάουλ από το Λαμπρόπουλο που έχει περάσει το παιχνίδι. Οι αλλαγές θα συνεχίσουν και δεν τις προλαβαίνουμε. Αλλά στην πορεία το βλέπουμε. Περνάει στο παιχνίδι για πρώτη φορά και ο Μανάκας στη θέση του Μακαριάδη. Δεύτερη βολή, εύστοχη στην πρώτη, εύστοχος και στη δεύτερη. 22-20, ντέρμπι το παιχνίδι και πάλι βλέπουμε ένα παιχνίδι με ψηλό σκόρ, 22-20 και δεν έχει τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Μακαρι... Όχι, Μανάκας. Είπαμε έγινε αλλαγή, μην ξεχνιόμαστε. Κρατάει την κατοχή ο Μόσχαλος. Ξαναπάει μπάλα κοντά στον Τριφωνόπουλο. Ρολάρι. Ωραία προσπάθεια. Δεν ευστοχή. Παίρνει το ριμπάουντ ο Μανάκας. Κυρνάει, σουτάρει. Άστοχο και πάλι. Δεν έχει χτυπήσει την πρώτη ούτε τη δεύτερη στο Στεφάνι. Και έχουμε αλλαγή κατοχής. 24 δευτερόλεπτα. Και οι θεατές έχουμε time out, οι θεατές αυξάνονται από το Λιξούρι για να εντοπίσουμε λίγο τον Βασίλη τον Κούμα. Πάλι τον χάσαμε. Πέρασε κάποια στιγμή, δεν ξέρω που βρίσκεται. Τεράστια μορφή του ελληνικού μπάσκετ, έτσι. Εγώ τον πρόλαβα, έχω παίξει αντίπαλος μαζί του. Πραγματικά τεράστια μορφή. Και είναι μεγάλη μας χαρά που τον βλέπουμε, τον είδαμε σήμερα στο γήπεδο. Τώρα δεν τον εντοπίζω, δεν ξέρω αν έφυγε. Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε και αργότερα. Μπορεί να του πάρουμε και μια δήλωση στο ημίχρονο. Θα δούμε. Λοιπόν, επαναφορά 22-20, 20-22 αν θέλετε. Κατιάκος, επαναφέρει την μπάλα στο Καπινιάρη. Κατιάκος. Τσέλιος. Παπαδόπουλος. Κατιάκος. Περνάει. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει, αλλά δεν βγήκε η πάσα. Καλά, εντάξει. Τώρα να σας πω ότι μπαίνει και ο Σαράτσο Απαξιτόπουλος στο γήπεδο. Ένας αγαπημένος φίλος και συμπαίκτης, τεράστια επίσης ιστορία, Σαράντης Παπαχριστόπουλος. Θεός. Αυτόν θα το φέρω σίγουρα στο ημίχρονο. Τρίποντο του Τσέλιου, εύστοχο. 23-22 μπροστά για πρώτη φορά Πανελλήνιος. 1 και 14. Οργανώνει Λαμπρόπουλος. Σε μαρκάρα το Μόσχαλος. Μανάρας. Μανάκας, συγγνώμη. Μανάκας αριστερό χουκ, πολύ όμορφο. Δεν παίρνει το καλάθι, Τσέλιος το rebound. Πασάρι στο Παπαδόπουλο. Συνδυασμό. Φτάνει μπάλα κοντά στο καλάθι. Ωραία προσπάθεια, δεν το βάζει όμως ο Νάκης, που έχει περάσει και αυτό στο παιχνίδι. Κερδίζει το φάουλ από το Καπινιάρη ο Μόσχαλος. Δεν είναι πολλές ακόμα και οι δύο ομάδες έχουν από 3 φάουλ. Άστοχη επίθεση. Τρίποδο του Καπινιάρη, άστοχος. Ριμπάουντ ο Τριφωνόπουλος. Μια επίθεση ζητάει ο κ. Καυκής. Λογικό βέβαια. Λαμπρόπουλος με τον Τριφωνόπουλο. Πάει μέχρι μέσα. Πασάρι στη γωνία στον Μπακέα. Κάνει μπάλα, θα προλάβει. Ναι, σουτάρι. Τρίποντο δεν είναι εύστοχος. Και έχουμε λήξει του πρώτου δεκαλέπτου. Που βρίσκει τον Πανελλήνιο να προηγείται με βραχία κεφαλή. 23-22. Ο Λατζημιάκης θα ξεκινήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παναφορά για τον Πανελλήνιο που προηγείται και 23-22. Επίθεση για τον Πανελλήνιο. Παίρνει την Παρατσέλιο. Η επαναφορά γίνεται από τον Παλιώτη. Κερδίζει το φάουλ από τον Λαμπρόπουλο. Αχρίαστο φάουλ. Τσέλιος. Με την Παραπαλιώτη πάει μέχρι μέσα. Φέρονται με επιθετικό φάουλ το νούμερο 16 ο Μιχάλης ο Χρήστος. Λαμπρόπουλος. Επιθετικό φάουλ τώρα ο Τριφωνόπουλος. Μπλόκαρο ο Μιχάλης ο Χρήστος, τον έσπρωξε ο Τριφωνόπουλος, μπήκε στην παγίδα. Νομίζω το κέρδισε έξυπνα ο Μιχάλης ο Χρήστος, μπήκε μπροστά του. Ο Τριφωνόπουλος αντέδρασε για να μπορέσει να πάρει θέση και χρεώθηκε με το επιθετικό φάουλ. Νωρίς έχουμε 1-2 τα φάουλ. Ένα Πανελλήνιος, 2 στο Λιξούρι, το Νεόλ. Τσέλιος, να την πάρει το Λαμπρόπουλο, περνάει με ευκολία. Ήταν στην επίθεση, καλή πίεση βέβαια. Παλιώτης, πάει να πάρει το επικεντρό από τον Μιχάλη. Το παίρνει την μπάλα. Καπινιάρης, είναι καλός σουτέρ Καπινιάρης και δεν διστάζει και να σουτάρει. Στη γωνία όμως, τρίποντο, πήγα να πω εύστοχο, αλλά δεν δικαιώθηκα από τον Άκη. Στριφογύρισε η μπάλα και δεν μπήκε, κοντά στο καλάθι στο Μανάκα. Πολύ ωραία θέση από τον Μανάκα, 24-23 και πάλι μπροστά το Λιξούρι. Καπινιάρης. Γυρνάει η μπάλα. Κλέβει την μπάλα ο Τριφωνόπουλος, Λαμπρόπουλος. Γυρνάει η μπάλα. Λαμπρόπουλος, Μανάκας. Γυρνάει κι άλλο καλάθι. Όμορφα καλάθια, 2 συνεχόμενα από τον Μανάκα. Δίνει προβάδισμα 3 πόντων και πάλι στο ομάδα. 23-26. Τσέλιος, πιέζεται από τον Λαμπρόπουλο. Το στοίχημα βέβαια πώς θα αντέξει ο Πανελλήνιος με την κούραση. Είναι πρεμιέρα, δεν είναι πολύ καλά οι ομάδες ακόμα. Έχει μικρό ρωτέσιο, είπαμε ότι έχει κάποιες απουσίες. Τσέλιος περνάει. Δεν κερδίζει το φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Μανάκα στο rebound, Λαμπρόπουλος στον Μπακέα. Πανέρχεται και ο Ραΐσεβιτς. Μπακέας για 2, δεν διστάζει ο Μπακέας. Δείχνει ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ένα νέο παιδί. Ωραία προσπάθεια του Παλιώτη, πολύ ωραίο καλά. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Παλιώτη, 26-25. 8 λεπτά για τη λήξη. Λαμπρόπουλος. Ωραία φάση από τον Τριφωνόπουλο, 28-25. 25-28. Καμπινιάρης. Βαλιώτης. Το έβαλε ένα πολύ όμορφο καλάθι πριν από λίγο. 8 δευτερόλεπτα στηρίζει ο διαιτητής. Οριακά 8. Την ώρα που πέρναγε, βγαίνει ο Μιχάλης και βγαίνει και ο Νάκης και επανέρχονται ο Κατιάκος με τον Γεωργιάδη. Αλλαγή στους ψηλούς ο κόουτς Κονομάκης. Ραΐσεβιτς στην επαναφορά. Ραΐσεβιτς στην επαναφορά. Και πάλι ξεμαρκάρεται. Θα είναι μπάλα στο πλάι στον Μπακέα. Ωραίο καλάθι και πάλι από τον Μανάκα. Ο Μανάκας κάνει εξαιρετική δουλειά. Ουσιαστικά οδηγεί την ομάδα του τώρα στο προβάδισμα με 5 πόντους, 25-30. Καπινιάρης. Παϊκονταβαλιώτης, ωραία προσπάθεια, ωραίο καλάθι. Πολύ όμορφο καλάθι, 30-27. Ράιτσεβιτς. Τσούκας, Μπακέας, με πάρα πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση του Μπακέα κυρίως, αλλά ο Μανάκας συνεχίζει να σκοράρει. Πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ο Γεωργιάδης περνάει το κέντρο. Καλή άμυνα από τον Μανάκα, αλλά παραμένει κατοχή για τον Γεωργιάδη. Το σηκώνει όμορφα, ωραία σκηνή. Καμπινιάζει την επαναφορά. Και επανέρχεται ο Μακαριάδης στη θέση του Τριφωνόπουλου. Με δύο ψηλούς τώρα ο coach. Ο Μανάκας θα βγει στο Γεωργιάδη και ο Μακαριάδης θα κυνηγάει τον Γκατιάκο. Για να δούμε. Δεν υπάρχει μεγάλη ψωμετρική διαφορά. Περισσότερο στον τρόπο που αγωνίζονται έχει να κάνει. Πρέπει να φτάνει πάρα στο Γεωργιάδη. Έτοιμος. Πολύ ωραίο πέρασμα. Φανταστική προσπάθεια. Κερδίζει το φάουλ. Σε μια χαμένη φάση τελικά εκεί που είχε φτάσει, αλλά ήταν πολύ ωραίο το γύρισμά του, πολύ καλή διείσδυση, κερδίζει το φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Νεόλ. Να λέω το Βαγγέλης ο Γεωργιάδης, πέρυσι έπαιξε στον Νεόλ Λουξουρίου, με πάρα πολύ καλή εικόνα. Φαντάζομαι ότι και οι άνθρωποι του Λουξουρίου θα έχουν καλές αναμνήσεις από αυτόν. Καμπινιάρης. Εξαιρετικό, εξαιρετικό καλάθι, πολύ ωραία προσποίηση. Πολύ όμορφο καλάθι. 32-29. Ράιτσεβιτς. Τσούκας. Τσούκας. Μακαριάδης. Πάλι πολύ ωραία θέση από τον Μανάκα και ωραία πάσα. 34-29. Κλειδώνει τον παίκτη, φτάνει κοντά στο καλάθι. Ουσιαστικά το μισό καλάθι έχει μπει από πριν πάρει την μπάλα. Κατιάκος, κοντά στο καλάθι. Καλή άμυνα από τον Μακαριάδη. Χρειάζεται με φάουλ. Για να δούμε. Τι φάουλ για τον Μακαριάδη. Έχει 19, δεν υπάρχει στο ταμπλό με 19. Να δούμε ποιο νούμερο έχει χρειαστεί. Το 9. Όχι, το 7 και είναι το δεύτερο. Δεύτερο φάουλ για τον Μακαριάδη. Εσπασμένα το βγάζει ο κ. Καυκής. Δεν θέλει να κάνει το τρίτο φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Και περνάει στη θέση του Μαρούλης. Καμπινιάρης, Βαλιώτης. Καμπινιάρης και πάλι. Ενασμένο το Μακαριάδη, Κατιάκος από εκεί που είναι καλός, πάλι άστοχος. Παίρνει το ριμπάουντ όμως ο Γεωργιάδης, πάει μέχρι μέσα, προσποίησης. Καλή άμυνα από τον Μανάκα, αλλά εξαιρετικός ο Γεωργιάδης, βάζει ένα δύσκολο καλάθι. Δεν τζίμπησε στην προσποίηση ο Μανάκας. Τον περίμενε, πήδηξε την κατάλληλη στιγμή, αλλά το τελείωμα του Βαγγέλη ήταν εκπληκτικό. 34-31. Ντέρμπι βλέπουμε, έτσι. Και μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 16 ο Μπακέας. Όχι, δύο Μπακέας. Ναι, έχουμε το Θόδωρο τον Μπακέα και τώρα περνάει ο Γιώργος ο Μπακέας. Το 11 είναι ο Θόδωρος και το 16 που θα περάσει είναι ο Γιώργος. Κατιάκος. Καμπινιάρης. Περνάει, πήγε ντρόλ. Πάει μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Αίσεβιτ. Νομίζω ότι καθαρό είναι. Εμείς θα μας ακούτε να σχολιάζουμε διαιτητές μόνο όταν συμφωνούμε μαζί τους. Όταν και εμείς συμφωνούμε με την απόφαση τους, θα λέμε σωστό. Στην αντίθετη περίπτωση, μόνο αν είναι κάτι εξόφθαλμο θα με ακούσετε να σχολιάζω. Θέλουν στήριξη. Η διαιτησία στην Ελλάδα είναι πολύ καλή και θέλει στήριξη. Παναφορά από κάτω από καλάθι. Δεν νομίζω πως είναι πολλές. Όχι. Όχι, δύο πολλές. Μπορεί να μας έφυγε η φάση, να μην την είδαμε καλά, πάντως είναι δύο πολλές. Α, είναι πέμπτο, δεν βλέπουμε, είναι... Έχουμε τείχος μπροστά μας και δεν βλέπουμε τα φάουλ, είναι πέμπτο. Σωστά. Είναι αεραγωγή του γηπέδου και δεν βλέπουμε την πλευρά που είναι τα αματικά φάουλ, νομίζω πως ήταν 3, αλλά είναι 5. Μα λέω και εγώ δεν ήταν προσπάθεια στο σουτ, αλλά είναι πέμπτο φάουλ. Έχουν συμπληρώσει 5 φάουλ η ομάδα του Λουξουρίου. Μην ανησυχείτε από την άλλη πλευρά, το βλέπουμε κανονικά. Μόνο του Λουξουρίου τα φάουλ. Μας κρύβει από το ταμπλό ο αεραγωγός πάνω το κεφάλι μας. Έτσι. Οπότε δεν θα κάνουμε άλλο λάθος μέχρι εκεί. Και τώρα που την πατήσαμε θα έχουμε περισσότερο την προσοχή μας. Επαναφορά με τον Καπινιάρη. Βαλιό του backpick, βγαίνει, αλλάξανε. Ωπα, εξαιρετική προσπάθεια, εδώ βάζει. Ο Καπινιάρης παίρνει ένα πολύ δύσκολο rebound, ο κοντός μέσα στους ψηλούς. Και απειλεί με τον Ραϊτσεβιτς, του δίνει χώρο, γιατί. Δεν το βάζει. Μαρούλης. Ραϊτσεβιτς. 31-34. Ραϊτσεβιτς, με αντίπαλο τον Καπινιάρη, πήγε το όλο με τον Μαρούλη. Δίνει μικρή βοήθεια, ξεμαρκάρεται. Ο Τσούκας, πολύ καλό. Πολύ ωραία φάση, 37-31. Ο Τσούκας δεν διστάζει σε κάθε φάση που θα βρει και λίγο χώρο να απειλήσει. Κατιάκος, πάλι άστοχος. Δεν είναι καλός σήμερα. Σε αυτά τα σουτς που τα έχει, έχει χάσει αρκετά. 3-4, Τσούκας. Βέβαια ένας παίκτης μπορεί να πάσει, στα στιγμή μπορεί να επανέλθει. Έχει περάσει το παιχνίδι και ο Νάκης. Φτάνει κοντά στον Μπακέα, άστοχος. Γεωργιάδης στο rebound, Καπινιάρης τρέχει. Κατιάκος. Γεωργιάδης. Εξαιρετική προσπάθεια, περίμενα να δω για την κατάληξη για να πάρει αυτό που πρέπει. Συγκρατεί την μπάλα Μπακέας, δεν κάνει και παράβαση. Έτερος Μπακέας. Και επιθετικό φάουλ από το Ραϊτσεβιτς. Δεύτερο και του Ραϊτσεβιτς. Ο Ραϊτσεβιτς εχρωμένος με το νούμερο 4 στο ταμπλό, στο ποντινό ταμπλό. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου πλέον. Νάκης, Βαλιώτης. Νάκης. Βέβαια. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο ο Μαρούλης. Τουλάχιστον αυτό είδα και εγώ από το πάνω. Λαμπρόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια του Γεωργιάδη, δεν εύστοχη. Τσούκα στο rebound, Μαρούλης. Λαμπρόπουλος. Οργανώνει. Για τρεις ο άλλος Μπακέας. Οι Μπακέιδες και οι δύο είναι οπλισμένοι, Καπινιάρης, Βαλιώτης. Πολύ ωραία φάση. Κερδισμένο φάουλ του Κατσιάκου από τον Μπακέα. Και να δούμε. Ο Θόδωρος ο Μπακέας του φάουλ. Δύο βολές για τον Δημήτρη τον Κατσιάκο. 37-31 το σκορ. 31-37 αν θέλετε. Τώρα εδώ θα μπορούσα να σας μιλάω μέρες για την ιστορία αυτού του γηπέδου, για το δίχτυ, για πολλά πράγματα, για το ποιοι αθλητές έχουν περάσει από εδώ. Είπαμε ήδη τον Σαράτο Απαξιστόπουλο, είπαμε τον Αυτοκράτορα, τον Βασίλη τον Κούμα. Βέβαια έχει περάσει ο Άλμπερτο Μάλαχα, ένας τεράστιος αθλητής. Λαμπρόπουλος. Πήγε τρόλο με τον Μαρούλη. Για τρεις ο Λαμπρόπουλος, άστοχος ο Λαμπρόπουλος. Ριμπάου του Γεωργιάδη. Πρόκειται τον εφηδιασμό. Πασάρι στον Άκη. Για να δούμε, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι, αλλά κερδίζει δύο βολές. Και ο Νάκης δύο βολές. Δύο βολές για τον Άκη, 33-37. Είχαμε χάσει ένα πόντο. Και μπαίνει στο παιχνίδι και πάλι ο Μόσχιαλος, στη θέση του Μπακέα Θόδωρου. Ο Γιώργος ο Μόσχιαλος. Και 49 για τη λήξη του ημιχρόνου. 37-34 το σκορ με τη μία βολή. Άστοχος ο Λαμπρόπουλος, ζυμπά του Γεωργιάδης. Καπινιάρης. Περνάει ο Καπινιάρης μέχρι μέσα, δίνει στον Κατιάκο. Του παίρνει την μπάλα Μαρούλης, πολύ καλή άμυνα. Πολύ καλή άμυνα, αλλά φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Μπακία του Γιώργου. Κατοχή και πάλι για τον Πανελλήνιο. Ήταν εξαιρετική η προσπάθεια και του Κατιάκου, αλλά εξαιρετική και η άμυνα, έτσι. Δηλαδή πέτυχε μπάλα, δεν μπορώ να πω εγώ από το πάνω ότι χτύπησε χέρια, ήταν δίπλα ο διαιτητής. Καθαρή φάση πρέπει να είναι. 37-34 και δεν διαμαρτυρήθηκε γύρω ο Κατιάκος. Άρα δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε όταν καθαρή φάση. Δεν είχε ιδιαίτερη διαμαρτυρία, γιατί αν του είχε τραβήξει χέρι, σίγουρα η αντίδρασή του και η δική του και του coach θα ήταν διαφορετική. «37-34 το σκορ. 34-37 για την ακρίβεια. Το Λιξούρι ελέγχει το παιχνίδι. Είναι σχεδόν συνέχεια μπροστά. Αν δεν κάνω λάθος, μία ή δύο φορές πέρασε μπροστά ο Πανελλήνιος. Αλλά ο Πανελλήνιος δεν είναι ανταγωνιστικός, είναι κοντά. Παρόλο σε λήψη το κυνηγάει, είναι σε απόσταση αναπνοής. 34-37. 2 και 24 για τη λήξη του ημιχρόνου. Γεωργιάζεται την επαναφορά. Παλιώτης. Γεωργιάζεται με αντίπαλο τον Λαμπρόπουλο. Όχι, Καπενιάρης με αντίπαλο τον Λαμπρόπουλο. Κατιάκος. Πικεντρόλ. Περνάει άντερ ο Λαμπρόπουλος και πάλι άντερ. Έχει το ρίσκο του. Αχ, δεν ολοκληρώσει την κίνηση ο Παλιώτης. Κάνει λάθος ο Κατιάκος. Τρέχει ο Τσούκας. Πάει κοντά. Δίνει στη γωνία. Μόσκαλος, Μπακέας, έτοιμος. Πανηγύρισαν, συμπαίκτες τώρα δεν μπήκε. Απ' την άλλη πλευρά, Τσούκας. Καλή άμυνα από τον Άκη. Κρατάει την κατοχή, Λαμπρόπουλος και πάλι. 3-2. Φτάνει κοντά, δύσκολο σουτ. Κατιάκος στο rebound. Καπινιάρης τρέχει στον εμφυλιασμό. Απέναντι, Παλιώτης. Όχι, Νάκης. Γεωργιάρης πάει κοντά με τον Μόσκαλο, δεν τον πέσει στην πλάτη. Θα παίξει τον τρίπο το Καπινιάρης, άστοχος. Είναι καλός σουτέρ ο Καπινιάρης, έτσι. Δεν είναι καλή επιλογή ότι τον αφήσαν ένα σουτάρι από το Λιξούρι. Τον άφησαν. Λαμπρόπουλος. Τσούκας. Για τρεις. Άστοχος. Γεωργιάδης και πάλι το rebound. Έπεσε η παραγωγικότητα των ομάδων, η κούραση. Είχαμε ένα πολύ παραγωγικό πρώτο δεκάλεπτο. Το δεύτερο δεν είναι το ίδιο. Εμείς καλομάθαμε. Μετά παιχνίδι στο γυναικείο που περιγράψαμε προχθές. Καλομάθαμε. Νομίζουμε ότι όλα τα παιχνίδια πηγαίνουν στους 109 πόντους. Νάκης βήματα. Καλή άμυνα από τον Λαμπρόπουλο. Παναφορά ο Τσούκας. Ξαναπερνάει στο παιχνίδι του Ραϊσεβιτς. Ο οποίος έχει δύο φάουλ. Ραϊσεβιτς, πήγε τώρα με τον Μαρούλη. Παίζει με τον Κατιάκο στα πόδια, κάνει το φάουλο Κατιάκο. Για να δούμε και ο Κατιάκος ποιο φάουλο έχει, του δίνει το χέρι. Βέβαια. Είναι αρκετά έμπειρος για να κάνει με τέτοια άνεση το φάουλ. Αν είχε δύο, δύσκολα θα το κάνει. Ραϊσεβιτς. Τσούκας. Το κυνηγάει ο Παλιώτης. Δεν περνάει μπάλα. Μπακίας και πάλι άστοχος. Πάντως και οι δύο Μπακέιδες έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση στο σουτ. Δείχνουν τα παιδιά είναι καλή σουτέρ. Γι' αυτό φαίνεται και από την αντίδραση του coach στον πάγκο. Έτσι πολύ γρήγορα με πίεση το πήρε το σουτ, δεν το έβαλε, δεν μίλησε κανείς. Καπινιάρης για δύο, δεν το κάνει. Πασάρι στον Κατιάκο κοντά στο καλάθι. Παίζει πλάτη με το Μαρούλι. Παπαπα. 37-36, 36-37. Εξαιρετική προσπάθεια. Τσούκας. Ράιτσεβιτς, πήγε εδώ με τον Μαρούλη. Δύσκολη προσπάθεια του Ράιτσεβιτς, ο οποίος έχει πολύ καλά τελειώματα μετά από φάουλ. Είναι τρίτη φάση που κοντεύει να κάνει γκολ φάουλ. Παρόλο που πέφτει πεσμένος, η τελική του προσπάθεια είναι καλή. Δεν το έβαλε τώρα. Άρα πάω λίγο, έτσι. 36-37. Δύο πολλές για τον Ραϊσεβιτς. Εύστοχος στην πρώτη. 36-38. Και time out. Νομίζω ο κότσις Κολομάκης το πήρε. Δεν είδα, αλλά και η λογική αυτό λέει. Η μπασκετική λογική. Παραφορά για τον Παλίνο με τον Καπινιάρη. Παλιώτης. Στα 2 δευτερόλεπτα δεν πάτησε γραμμή. Τραγικό λάθος και δίνει την ευκαιρία επίθεση 2 δευτερολέπτων στο Λιξούρι. Ενώ το σκορ είναι 39-36. Τσάπα το time out του κυρίου Κολομάκη. Όταν έχεις το μυαλό σου αλλού, είχε το μυαλό του πώς θα τελειώσει καλά την επίθεση, το άγχος. Παρασύρθηκε και πάτησε τη γραμμή, αλλαγή κατοχής. Και τώρα για 2 δευτερόλεπτα επαναφορά από το Λιξούρι, από την baseline. Σίγουρα θα βγάλει ένα σουτ. Να δούμε τι σουτ θα είναι αυτό. Άρα είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο η ομάδα του Νεόλ, με μικρή διαφορά. Να δούμε αν θα είναι 3, 5 ή 6 πόντους. Μπορεί και 4. Λαμπρόπλος το out. Περνάει Μόσχαλος. Ήταν τυχερός ο Πανελλήνιος που χτύπησε μπάλα στα πόδια του Παλιώτη, γιατί η επίθεση βγήκε και τώρα δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Έμεινε μόνος κάτω από το καλάθι ο Μανάκας, αλλά δεν πέρασε μπάλα. Αν πέρναγε μπάλα θα είχε καλάθι. Ζητούν λίγο μια μικρή διόρθωση στο σκορ, στο χρόνο. Έχει πάει ο χρόνος στο 1,2. Για να δούμε 2 θα το πάνε ή 1,8. Περιμένουμε να πάει ο χρόνος στην κατάλληλη σημείο. Για να δούμε τι θα οργανώσει. Πριν χτύπησε στα πόδια, το ίδιο έγινε. Δεν είναι δυνατό. Δεύτερη φορά γραμμή από την άλλη ομάδα τώρα στο τελευταίο out. Δηλαδή είναι τρομερή φάση. Λοιπόν, επαναφορά τώρα από το Καπινιέρ. Για να δούμε. Δεν έχει άλλο δεμάτι κανένας από τους δύο. Γεωργιάδης, μέσα Παλιώτης. Έχω νέσεις τον Παλιώτη, θα πάρει την επίθεση. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Ξανά διόρθωση, παραμένουν τα 2 δευτερόλεπτα. Γεωργιάδης θα πάρει το σουτ. Γυρνάει, το κάνει και το βάζει! Ναι! Και όμως εκπληκτικό καλάθι από τον Βαγγέλη τον Γεωργιάδη, εκπληκτικό καλάθι, εκπληκτική φάση. Γυρνάει, βάζει ένα φανταστικό καλάθι, πραγματικά εντυπωσιακό. Και φέρνει το παιχνίδι στα ίστα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 39-39. Εξαιρετική φάση. Παρόλο που πριν από λίγο είχαμε δύο συνεχόμενα λάθη στο διάστημα μισού δευτερολέπτου από την επαναφορά. Πρώτα το λάθος από τον Πανελλήνιο, μετά το λάθος πάτησε γραμμή από τον Λιξούρη και φτάνει στο τρίποντο ο Βαγγέλης ο Γεωργιάδης με αυτό το εξαιρετικό σουτ να δώσει προβάδισμα στην ομάδα, να ισοφαρίσει η ομάδα του 39-39. Χορταστικό πρώτο ημίχρονο. Σας αφήνουμε για λίγο, θα επανέλθουμε ίσως με κάποια συνέντευξη. Αφήνουμε τον ήχο βέβαια, έτσι, τα υπόλοιπα παραμένουν. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, έχω κοντά μου, εγώ θα ξεκινήσω από τον καλό φίλο, αλλά οι μπασκετικοί ξέρουν γιατί σημαίνει για το ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο Σαράτσο Παπαξτόπουλος. Είναι... όχι, αυτό είναι στο... όχι στο αυτή, για να μιλήσει. Είναι ζωντανή ιστορία, έχουμε υπάρξει συμπαίκτες βέβαια, και αυτό είναι εξαιρετικό. Σαράντι, η χαρά μου το ξέρεις ότι είναι απερίγραπτη, έτσι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ, που είμαστε μαζί σε αυτή τη μετάδοση. Πες μας κάτι για το παιχνίδι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι κοντά με τον Πανελλήνιο, έτσι. Κοντά και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Χαίρομαι που συνάντησα τον Αποσκήτη, το φίλο μου, ο οποίος ήταν αγαπημένο μου παιδί και μεγάλος παίχτης, να ξέρετε εσείς όσοι δεν γνωρίζετε, από τα πολύ καλά playmaker της Ελλάδος. Σήμερα βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι derby. Βλέπουμε νέα παιδιά να αγωνίζονται με πάθος. Βλέπουμε τους μεγάλους να δίνουν την εμπειρία τους και να διακρίνονται. Εύχομαι να νικήσει ο καλύτερος, εύχομαι ο Πανελλήνιος πάλι να μπορέσει να πετάξει ψηλά, να ξαναγίνει πάλι πρωταγωνιστής στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί είναι πολλά χρόνια που είναι απόν. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Πετρόπουλο που χρηματοδοτεί την ομάδα και τον Βασίλη τον Κιούσμα που είναι στο πλευρό του. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Νεό Λιξουρίου, μια ομάδα με πολύ καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια στα γήπεδα. Μια σοβαρή ομάδα. Σου λέω κάτι που δεν το ξέρεις, εκείνοι χρηματοδοτούν την μετάδοση στη δική μας. Και αυτό είναι σημαντικό ότι υπολογίζουν τους φιλάθλους του Λιξουρίου. Είναι χαρά μας, δεν είναι, να βλέπουμε ομάδες από νησιά. Χαίρομαι που η ελληνική επαρχία προσπαθεί και βρίσκεται σε ρόλο πρωταγωνιστή. Γιατί έχουμε πολλές ομάδες από την επαρχία. Ο πρωταγωνιστής είναι και στην Α1. Και γενικότερα βλέπεις ότι τα παιδιά της επαρχίας δίνουν μεγάλο πάθος και πολλή ενέργεια στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι καλό και πρέπει να συνεχιστεί και όλη η ελληνική επαρχία να σπρώχνει τα παιδιά της στο μπάσκετ, γιατί αυτό θα ανεβάσει και την εθνική μας αργότερα και το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Φίλοι του Λιξουρίου, αν δεν ξέρετε ποιος είναι, η πιο μικρή λέω, γιατί μεγάλη δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι σε κάποια λογική ηλικία που να μην ξέρει ποιος είναι ο Σαράτσης Παπαξτόπουλος, ρωτήστε. και να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι τα καλά λόγια που ακούτε από τον Σαράντη τον Παπαξιτόπουλο. Ο Σαράντης είναι μια ζωντανή ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά έχει πολλά χρόνια παρουσίας, έτσι. Το λέω γιατί μην με ακροκοιτάξει κιόλας. Είναι, όχι απλά δεν είναι μεγάλος, είναι σε καταπληκτική κατάσταση, είναι, παίζει, είναι άνθρωπος του αθλητισμού και εγώ τον καμαρώνω και τον γουστάρω πάρα πολύ. Παίζω γιατί πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει με τους βετεράνους του Ολυμπιακού, σε διακόψα, αλλά ναι, θέλω να το πω αυτό. Ναι. Είχαμε πάει και είχαμε παίξει στο Αργοστόλι, νομίζω, με την ομάδα εκεί για μια προσφορά που κάναμε σε ένα φιλανθρωπικό event που έγινε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην υπέροχη Κεφαλονιά. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εκεί, στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ατσάρο που είναι και κοντά στην ομάδα του Λιξορίου. Και εύχομαι τις δύο πόλεις εκεί που είναι λίγο, έχουν μεταξύ τους μία, έτσι ας το πούμε, μια μικρή αντιπαλότητα, να ενωθούν και να φτιάξουν μία μεγάλη ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει και Α1. Ωραία. Σαράντη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμασταν εδώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, γεια, γεια. Και πάλι στο παιχνίδι μας, μετά την όμορφη έκπληξη από το Σαράτο Απαξιτόπουλο, που πραγματικά σε όποιο γήπεδο πηγαίνουμε και βρίσκουμε ανθρώπους με το βεληνικές του Σαράντη, θα τους φωνάζουμε. Είναι μάθημα για να λένε αυτά και βλέπω ότι και οι φίλοι από το Λιξούρι το εκτίμησαν. Και θα δούμε. Ευτυχώς μία φάση χάσαμε με την κάμερα, αλλά δεν έγινε κάτι σημαντικό. Οπότε συνεχίζουμε. Είναι μονοκάμερα και ξέρετε ότι αυτά συμβαίνουν, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Το λέω για το φίλο των ASDF που μου το είπε και το είπε και πολύ όμορφο άνθρωπος και οφείλω να το πω. Σε ρωτώ γιατί κάτι μου ρωτάει. Ποιος παίζει? 10. Λοιπόν, επαναφορά, ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Μανάκας, Ραίσεβιτς, Μακαριάδης. Για να δούμε και τους υπόλοιπους από το Λιξούρι. Ο Τσούκας και ο Μόσχιαλος. Και από την άλλη πλευρά έχουμε Γεωργιάδη. Βέβαια αυτό το καλά θα το θυμάται καιρό. Ο Βαγγέλης ο Γεωργιάδης, ο Τσέλιος, ο Παπαδόπουλος. Και εμείς θα το θυμόμαστε, να είστε σίγουροι. Ο Κατιάκος και ο Βαλιώτης. Λοιπόν, ξεκίνημα. Ράιτσεβιτς. Πρώτη επίθεση για το Λιξούρι αυτή τη φορά. Και μαρκάρεται Τσούκας. Μανάκας στο pick and roll. Τσούκας πλαγιάζει. Πολύ ωραία. Αυτό το δεξί hook το έχει εξαιρετικά ο Μανάκας. Είναι φανταστικός. 39-41. Βαλιώτης. Κατιάκος. Τσέλιος. Τσέλιος. Pick and roll με τον Κατιάκο. Περνάει. Δύσκολο σούτ. Ριμπάουντ ο Μακαριάδης. Ράιτσεβιτς. Ραίσεβιτς, Μανάκας, Ραίσεβιτς και πάλι. Ραίσεβιτς, καλή άμυνα από τον Τζέλιο, δεν παίρνει το επιθετικό φάουλ, βγαίνει στο Μανάκα, πάλι αυτό το χουκ. Παραλίγο να το βάλει και αυτό. Το καλά κάνει χουκ, βαραστάρει ο Μανάκας, έτσι. Παλιώτης, στη γωνία στο Παπαδόπουλο. Ωραία φάση. Κατιάκος, πιμαζά, δύο βολές. Εγώ είδα λάθος. Δεν υπάρχει ούτε καν διαμαρτυρία. Κάτι δεν είδα καλά. Παρατήρηση στον Τζόγιο για φλόπινγκ. Δύο βολές για τον Κατιάκο που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και πάλι το μάτς. Βλέπουμε ένα πραγματικό ντερμπι, 39-41. Πρώτο περίοδο για τον Κατιάκο. Εύστοχος. 40-41. Ράιτσεβιτς. Τσούκας. Παίζει down, τον σπρώχνει κάτω, θα του αφήνει να πάει στο κέντρο. Ραίσεβιτς, pick and roll με τον Μακαριάδη. Βγαίνει με τον Γεωργιάδη. Δύσκολη προσπάθεια, δεν το βάζει, αλλά rebound το επιθετικό και goal foul από τον Μακαριάδη. 41-43. Τυχερός εδώ, τυχερή ομάδα του Λιξουρίου. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από το Ραίσεβιτς, δεν ήταν καλή, αλλά πήρε το rebound του Μακαριάδης γιατί είχε τραβήξει δύο παίκτες πάνω του Ραίσεβιτς και ήταν σχεδόν μόνος στο Μακαριάδης, φύγει μπαλά πάνω του, την πήρε και πήρε τον goal foul. Και μία βολή. Άστοχη βολή, παραμένει 41-43. Γεωργιάδης το rebound. Τσέλιος, περνάει. Παπαδόπουλος. Κατιάκος, Τσέλιος. Πήγε δόλ με τον Κατιάκο, για τρεις ο Τσέλιος. Πολύ μεγάλο σου. 44-43. Ράιτσεβιτς. Πολύ μεγάλο σουτ. Μακαριάδης. Ράιτσεβιτς. Και γίνεται τεχνική ποινή για φλόπινγκ στον Τζέλιο. Δεν κέρδισε το φάουλ και πήγε τεχνική ποινή για φλόπινγκ. Μία βολή για τον Ράιτσεβιτς. Μια βολή για τον Τζούκα. Αστοχική αυτή η βολή. Παραμένει το 44-43 μπροστά ο Πανελλήνιος και επαναφορά από το πλάι με τον Μακαριάδη για τον Νεόλ. Μεγάλο ντέρμπι. Πολύ μεγάλο ντέρμπι. Περνάει μπάλα στο Μακαριάδη, με αντίπαλο του Γεωργιάδη. Δεν είναι κακό, είναι καλός αμυντικός εκεί ο Βαγγέλης. Αλλά τον πάει ο Μακαριάδης πολύ ωραία. Χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να περάσει μπροστά 45-44. Βαλιώτης. Περνάει το κέντρο. Με αντίπαλο τον Πακέα. Γεωργιάδης δεν προλαβαίνει να φτάρει. Τον κυνηγάει ο Μακαριάδης. Εξαιρετικός ο Βαγγέλης είναι για άλλο ένα παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω, γιατί σας είπα ότι είναι ένα παιδί πολύ φιλικό, ότι δεν τυχαίνει όταν είμαστε εμείς και είναι πάντα εξαιρετικός. Πιστεύω ότι σε όλα τα παιχνίδια είναι το ίδιο. Αλλά για άλλο ένα παιχνίδι που παρακολουθούμε είναι εξαιρετικός. Τσούκας, άστοχος, βαλιώτης σε rebound. Παίρνει ο Ράιτσεβιτς, επίσης εξαιρετικός σήμερα. Τσούκας, Μπακέας, για να δούμε. Σας είπαμε ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν αυτοπεποίθηση. 46-48, πραγματικό ντέρμπι. Μεγάλο σούτ από τον Μπακέα. Βαλιώτης με αντίπαλο τον Ράιτσεβιτς. Βαλιώτης, Γεωργιάδης για τρεις. Άστοχος. Το έχει αυτό το σουτ, βέβαια ήταν αρκετά μακριά, αλλά όταν νιώθει καλά παίρνει και τέτοια σουτ. Και αυτή τη στιγμή νιώθει πολύ καλά γιατί είναι εξαιρετικός. Τσούκας, πήγε ρόλ με τον Μανάκα, το βρήκα. Με μπερδεύει, Μακαριάδης, Μανάκας, ξέρετε έτσι. Εύστοχο το σουτ, 46-50. Τέλειος. Περνάει. Δεν χάνει την κατοχή. Γεωργιάδης για τρεις. Άτυχος αυτή τη φορά. Καλό σουτ. Πολύ καλό το σουτ. Δεν το βάζει. Ραίσεβιτς. Παίρνει πάλι ένα προβάδισμα 4 πόντων. Βέβαια, σε αυτό το παιχνίδι που βλέπουμε δεν σημαίνει τίποτα αυτό το προβάδισμα. Παρακολουθεί να κλέψει, χαραμένη κατοχή, Ραίσεβιτς, 8 δευτερόλεπτα επίθεση. Απέναντι, Μακαριάδης, Τσούκας, δύσκολο σουτ, με πίεση. Πάει να πάρει το rebound τον Μπακέας, την μπάλα από τα χέρια του Μπακέα, κατοχή για τον Πανελλήνιο. Τι έχουμε, τεχνική ποινή? Δεν πρόλαβα να δω σε ποιον δόθηκε από τους άλλους δύο διαιτητές, αλλά έχουμε μια τεχνική ποινή. Την βολή ο Κατιάκος. Δηλαδή. 47-50 και επαναφορά ο Βαλιώτης. Κάποιος θα κάνει το out. Βαλιώτης, ναι. Με Τσέλιο και Παπαδόπλο κοντά. Η μπάλα θα πάει στο Τσέλιο, βέβαια. Τσέλιος. Κατεβαίνει την μπάλα. Τσέλιος. Γεωργιάδης και πάλι. Πάει κοντά. Ρολάρι. Πω τι έβαλε. Εντάξει, καταπληκτική φάση. Τη βλέπουμε και πάλι, κοιτάξτε, πεσμένο σχεδόν, βάζει το καλάθι, εξαιρετική φάση, εξαιρετική. 49-50. Παραλίγο να κλέψει ο Παλιώτης. 4 και 47. 49-50. Καπινιάρης θέση του Τσέλιου. Δεν βλέπουμε παίκτη με... Γενικώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Φάλλου για κανένα παίκτη από τα περισσότερα που έχουν οι παίκτες των δύο ομάδων είναι από δύο. Αρκετοί βέβαια, αλλά όλοι με δύο. Τσούκας, τι έχουμε. Ο Καπινιάρης χιόνεται με φάουλ. Που είναι το δεύτερο. Και εκείνος το δεύτερο. 49-50, 4 και 40 για τη λήξη. Ραϊτσεβιτς. Τσούκας. Άστοχος. Την Παύλου Παπαδόπουλος. Βαλιώτης. Καπινιάρης. Κατιάκος. Καπινιάρης. Κατιάκος. Παίζει πλάτη με τον Μανάκα. Καλή άμυνα. Αλλά. Σας έχω πει για τον Κατιάκο, εξαιρετικός παίκτης, παρόλη την καταπληκτική άμυνα του Μανάκα, τον σταμάτησε, δεν μπόρεσε να περάσει. Έκανε ένα balance shoot με την ικανότητα από το δεκατέχη και έβαλε το καλάθι. Μπακέας. Μανάκας όμως εκδικείται και παίρνει το φάουλ του Γεωργιάδη. Παρολίγο να γίνει γκολ φάουλ, τυχερός θα το πάει Ελληνίος. Ήταν πολύ εύκολο να γίνει γκολ φάουλ, βρέθηκε σε θέση, σε πολύ καλύτερη θέση για το επιθετικό rebound. Ενώ βλέπω και τον Τριφωνόπουλο έτοιμο, φαντάζομαι ότι θα μπει στη θέση του Μανάκα. Όχι, στη θέση του Μακαριάδη. Και περνάει και ο Μόσχαλος στη θέση του Τσούκα. Μανάκας, δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη. 51-51, ισοπαλία και πάλι. Άλλη μια φορά ισοπαλία. Και ετοιμάζεται και ο Νάκης να περάσει το παιχνίδι. Για να δούμε ποιον θα βγάλει. 51-52. Βγάζει τον Παλιώτη. Άρα φαντάζομαι ότι θα πάει σε θέση 3 ο Γεωργιάδης. Ο Βαγγέλης είναι ένα παιδί το οποίο είναι πασπαρτού, μπορεί να παίξει, να καλύψει αρκετές θέσεις και είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή να έχει παίχτες τέτοιας μορφής. Του καλύπτουν και στο 3, πάει και στο 4. Τώρα λογικά, γιατί αυτό λέει η λογική, θα προσπαθήσει να πάει και τον αντίπαλό του κοντά στο καλάθι. Αν και βλέπω ότι ο Ραϊτσεβιτς έχει μείνει στον Άκη και ο Μανάκας παραμένει στο Γεωργιάδη. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει στην περιφέρεια ο Γεωργιάδης, οπότε σύντομα θα αλλάξουν τα μαρκαρίσματα. Θα δούμε. Θα δούμε. Κι όμως ο Νάκης πάει στην περιφέρεια. Καπινιάρης. Παπαδόπουλος. Πάει κοντά. Τώρα φτάνει στον Τριφωνόπουλο. Ραϊτσεβιτς. Μανάκας. Μπακέας. Μόσχαλος. Τριφωνόπουλος. Αντίπαλο τον Κατιάκο. Καντό, ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία φάση. Καλό το σούτ, άστοχο. Καπινιάρης. Καπινιάρης. Περνάει άντερο. Ραϊτσεβιτς ρισκάρει. Τριφωνόπουλος. Ο Ραϊτσεβιτς και πάλι. Μόσχαλος, Τριφωνόπουλος, Μπακέας. Σιγά μην αργήσει. Νάκης ο rebound. Καπινιάρης και πάλι. Γεωργιάδης παίρνει το φάουλ από τον Μπακέα. Τώρα σκύβω να δω. Είναι δεύτερο φάουλ για τον Λουξούρη. Γεωργιάδης πάει να δώσει την μπάλα και χρεώνεται με φάουλ ο Μπακέας, τρίτο φάουλ. Ο διαιτητής ήταν δίπλα, έδειξε ότι τράβηξε τον παίχτη. Εμείς δεν το είδαμε, αλλά το έχω πει πολλές φορές, ο διαιτητής είναι στο μισό μέτρο και εγώ είμαι στα 30. Λοιπόν, περνάει στο παιχνίδι και πάλι ο Μιχάλης, ο Χρήστος Μιχάλης. Το Μιχάλης είναι μάλλον το επίθετο, θέση του Χατιάκου. Ανάσταση για τον Δημήτρη, της χρειάζεται, έχει κάνει υπερπροσπάθεια. Backpick στον Άκη και βγαίνει στη γωνία ο Παπαδόπουλος, έπιασε το out και σκόραρε κιόλας. 54-52 προς το Απαλλήνος και πάλι. Τα τελευταία λεπτά έχουμε συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα. 2-22. Φάουλ του Μιχάλη, άλλο ένα κερδισμένο φάουλ για τον Ραϊσεβιτς. Δύο βολές. Εύστοχος ο Ραϊσεβιτς. 54-53. Άλλη μια βολή. Με μανάκα για Τριφωνόπουλος ψηλούς του Λιξούρη. Τώρα από ό,τι βλέπω Μενάκη και Γεωργιάδη. Γεωργιάδη στο rebound. Άλλο ένα rebound. Δεν έχουμε τη στατιστική υπηρεσία, αλλά νομίζω ότι θα έχει κάνει double-double. 54-53. Γεωργιάδη αντίπαλο τον Τριφωνόπουλο. Τον παίξει στα πόδια. Ναι, τον πάει κοντά. Κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ, ωραία προσπάθεια, του δίνει το χέρι ο Τριφωνόπουλος, πολύ ωραία σκηνή, άλλη μια ωραία σκηνή. Εμάς μας αρέσει και να τα σχολιάζουμε όταν βλέπουμε τέτοιες σκηνές και τον ακολούθησα να του δώσει το φάουλ, έτσι. Εμάς είχαμε περιέργεια γιατί το κυνηγάει, γιατί όταν τον ακολουθείς υπάρχουν δύο εξηγήσεις γιατί τον ακολουθεί κάποιος, έτσι. Ευτυχώς ήταν η καλή. Δεν ήταν η άσχημη. Λοιπόν, 54-53. Μπροστά ο Παελλήνιος. Παιχνίδι με συνεχείς αναλλαγές. Να μην σας δείχνουμε τον κύριο Γκιούσμα που είπαμε πριν. Από δεξιά, ένας μπασκετάνθρωπος πραγματικά, με τεράστια ιστορία στον χώρο του μπάσκετ, οι παλιοί τον αναγνωρίζουν. Και είναι μεγάλη τιμή και χαρά αθλητές που έχουν περάσει από τα σωματεία, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει παντού, να είναι κοντά στα σωματεία τους και να βοηθούν με την εμπειρία τους και με τη γνώση τους τις ομάδες που πραγματικά αγαπάνε. Λοιπόν, 54-53 μπροστά ο Παελλήνιος, ο οποίος έχει και την κατοχή. Απαδόπλος την επαναφορά, Καπινιάρης. Καπινιάρης, Παπαδόπουλος για τρεις. Εύστοχος. 57-53. Πρώτη φορά νομίζω στις 4 πόντους ο Παελλήνιος. Ραϊσεβιτς. Τσούκας. Τριφωνόπουλος εκεί μάχη με τον Μιχάλη. Ο ένας πρόχνει και οι δύο μπορεί να έχουν κάνει φάουλ. Ακολουθεί ο Γεωργιάδης, ο Τριφωνόπουλος παλικάρης και ο rebound. Πάρα πολύ σημαντικό rebound και έχει δύο βολές. Μάχη του Μιχάλη. Παλικάρης και ο rebound όμως από τον Τριφωνόπουλο. Καλύτερη τοποθέτηση, προσπάθησε να παίξει μπροστά ο Μιχάλης. Άλλαξε πλευρά, τον κλείδωσε ο Τριφωνόπουλος. Επανέρχεται τον Μπακίας στη θέση του Μανάκα. Ο δεύτερος Μπακίας. Τώρα είμαστε... Όχι, άλλος είναι στον πάγκο. Τώρα είναι μέσα ο Γιώργος ο Μπακίας. Ο Θοδωρής είναι στον πάγκο. Τριφωνόπουλος, μαχητής. Πραγματικός μαχητής, άστοχος. 57-53 παραμένει. Και ο Μακαριάδης επανέρχεται από ό,τι βλέπω, από τον κόουτς Καυκή. Και ποιον βγάζει, τον Τριφωνόπουλο. Καπινιάρης, Γεωργιάδης, 3 πόντους σε διαφορά. Καπινιάρης, Γεωργιάδης και πάλι. Πάρω λίγο να βάλει, ήταν εξαιρετική προσπάθεια, αλλά έβαλε μεγάλη προσπάθεια. Πολύ καλή άμυνα από το Λιξούρι. Μακαριάζει τον ευθυνδιασμό, δίνει στο πλάι, γραμμή. Νομίζω ότι έχει δίκιο διετής. Την ώρα που πήρε την μπάλα, πήδηξε απ' έξω προς τα μέσα. Και ο παίκτης σωστά δείχνει όταν μέσα, αλλά τι να λέμε τώρα, κοιτάξτε πόσο κοντά είναι. Είναι δυνατόν να δούμε εμείς καλύτερα. 57-54. Είναι στο μισό μέτρο. Καπινιάρης, δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει φάουλ από το Μόσκαλο. 2 βολές. «57-54 και 2 βολές. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Κάνει την ευκαιρία ο Πανελλήνιος να πάει στους 5. Τυχερό το Νεόλ. 57-54. Ράιτσεβιτς. Backpick, ωραία κίνηση. Τσούκας. Δεν πρόλαβε όμως. Μόσχαλος. Περνάει από τον Μιχάλη. Πάει μέχρι μέσα. Δίνει στη γωνία. Σιγά μην το αργήσει. Πάλι άστοχη μπαλιά. Νομίζω πως αυτά τα δύο παιδιά δεν είναι εύστοχα σήμερα και είναι σίγουρα κλειδί για την ομάδα του Λιξουριού. Περνάει μπάλα κοντά στον Άκη για πρώτη φορά στους 5 ο Πανελλήνιος. Αυτό είναι το μπάσκετ. Ένα τρίποντο του Μπακία που δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Άστοχο, εντελώς ξεμαρκάριστο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε απευθείας καλάθι για να πάει διαφορά στους 5. Για να δούμε. Νομίζω ότι ζήτησε αν είναι αντιαθλητικό ή όχι. Φάουλ δόθηκε, αλλά να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Έχουμε 2 βολές. Ναι, αντιαθλητικό. Δεν είδαμε τι έδειξε ο διαιτητής, κοιτάζαμε το κομπιούτερ. Αλλά είδαμε, γι' αυτό περιμέναμε να δούμε πώς θα στηθούν οι παίχτες. Και καταλάβαμε ότι δόθηκε αντιαθλητικό στο επιθετικό σκριν. 2 βολές για τον Παπαδόπουλο. Παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα. Βέβαια έχει πάρα πολύ χρόνο, συνεργαζόμαστε. Αλλά είναι ένα σημείο που έχει έξω τον Κατιάκο ο Πανελλήνιος και μπορεί και φεύγει στο σκορ και αυτό είναι σημαντικό. Η Λιξούρη βέβαια είναι μια ομάδα με χαρακτήρα, με μαχητές, μαχητικό πάγκο και σίγουρα δεν μπορεί κανένας να πει ότι το παιχνίδι έχει λήξει, έχει πάρα πολύ χρόνο. Κατοχή τώρα και πάλι για τον Πανελλήνιο με σκορ 61-54. 28 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παπαδόπουλος, Μιχάλης, Καπινιάρης. Πίεσε από το Μόσκαλο. Για 3 ο Μιχάλης άστοχος. Μακαριάδης. Αν έμπαινε αυτό, θα είχαμε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Ράιτσεβιτς. Εγώ λέω θα την πάρει την προσπάθεια. Και την παίρνει και χρειάζεται με φάουλ ο Νάκης με το σώμα από τη διαιτητής. 2 βολές. Φαινόταν ότι ο Ράιτσεβιτς θα πάρει την επίθεση. 4 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Γιατί στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα. Στα προηγούμενα 2 τελευταία δευτερόλεπτα, μάλλον η κατοχή άλλαξε 3 φορές. Και τελικά κατέληξε και με ένα τρίποντο. Για να δούμε. Μάκης για το rebound. Εύστοχο το σουτ, 61-55. 6 διαφορά. 61-56. 5 πόντους διαφορά. Για να δούμε. Καμπινιάρης, πρόχνει. Καλή άμυνα. Ξεμαρκάρεται, πετάει την μπάλα. Δεν παίρνει το καλάθι. Καλή άμυνα από το Λιξούρι. 61-56. 5 πόντους διαφορά. Εντάξει, είναι περιττό να πούμε ότι όχι απλά δεν έχει λήξει τίποτα, είναι πραγματικό ντέρμπι, συνεχίζει. Βέβαια ήταν καλός ο Πανελλήνιος αυτό το δεκάλεπτο. Να θυμίσω ότι είναι πρεμιέρα, οι ομάδες δεν είναι στο πικ τους και σίγουρα το ποιος θα αντέξει περισσότερη ώρα, περισσότερο χρόνο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ένα 56 μπροστά ο Πανελλήνιος, 10 λεπτά ακόμα για τη λήξη του πρώτου παιχνιδιού χρονικά για το δεύτερο όμιλο της National League 1 του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε άλλες 4 αναμετρήσεις το απόγευμα. Επαναφορά για τον Πανελλήνιο με τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος και Καπινιάρης, έτοιμος να υποτεχθεί την μπάλα. Καπινιάρης παίρνει την μπάλα και οργανώνει. Ξαναπέρασε βέβαια ο Κατιάκος. Καπινιάρης στον Κατιάκο τώρα που έχει πάρει αναπνοές. Δεν δικαιώνεται στην πρώτη φάση. Μανάκας στο rebound, Ράισεβιτς. Εξαιρετικός ο Μανάκας είναι. Πάρα πολύ καλός. Δεν έχουμε στατιστικά, το ξαναλέω. Αλλά έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ράισεβιτς. Θέλει να παίξει ασμένα από τον Γεωργιάδη. Και κερδίζει το φάουλ. 2 βολές. Δύο βολές ο Ραίσεβιτς, 61-56, ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 3. Εύστοχο στην πρώτη, 61-57. Να διορθώσουμε, δεν είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο, είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Εντάξει, το ξεχνάμε καμιά φορά αυτό. Οι φίλοι καταλαβαίνουν. Άλλη μια βολή για τον Ραίσεβιτς. 61-58, 3 η διαφορά. Θέλει πίεση ο κ. Καυκής. Παναγιώτης. Καπινιάρης, παίρνει μια ανάσα ο Γεωργιάδης, ο οποίος έχει και 4 φάουλ, βέβαια, δεν είναι μόνο ανάσα. Παπαδόπουλος. Τσέλιος. Καπινιάρης. Γενικώς παίζει πούσε όλα τα screen ο κόουτς Καυκής. Ρισκάρει, ίσως θα παίζει όλη η βρεμιά. Κοιτάξτε τον Κατιάκο, τρομερή προσπάθεια, τρομερή κίνηση. Και αναγκάζει το Μανάκα να κάνει ένα φάουλ, αλλά όλα τα λεφτά ήταν η κίνηση του Κατιάκου. Πιβοτάρισε, χρησιμοποίησε το σώμα του, χρησιμοποίησε το πόδι για να πάρει απόσταση από τον αντίπαλό του και ανάγκασε το Μανάκα να κάνει έναν απόφεκτο φάουλ, ελπίζοντας να χάσει μία βολή και τη χάνει. Το 61-58 παραμένει. Και μάλιστα χάνει και τις δύο. Εντυπωσιακό. Και ερχόμενος και από τον πάγκο. Κρύωσε, δεν ξέρω. Ράισεβιτς. Με τον Τζέλιο αντίπαλο. Τσούκας. Θέλει να περάσει τον Μανάκα και περνάει. Ωραία κίνηση στην εργασία των δύο ψηλών. Γκολ φάουλ. Και πάμε για πιθανότητα νέας ισοπαλίας. 61-60. 61-61, πραγματικό ντέρμπι. Θα τονίσω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Λιξουρίου, όχι γιατί κλείνει μπας να τραβήξει το παιχνίδι, αλλά γιατί σέβεται τον κόσμο της. Και αυτό το έχει αποδείξει και πέρυσι. Τσέλιος, πάει, Καπινιάρης, εύστοχος, 64-61. Ράιτσεβιτς. Στην Κερκίδα βλέπουμε με τρομερό πάθος και έναν εκ των απόντων του Πανελληνίου, το Δημήτριο Μαργέλη, ένα παιδί που επίσης αγαπά πολύ. Ράιτσεβιτς για τρεις, άστοχος, δεν είναι το δυνατό της σημείου, Μανάκα στο rebound, ο οποίος έχει παθιαστεί, τον βλέπετε εκεί δεξιά, τώρα κάθισε. Για τρεις ο Μπακαριάδης, άστοχος, Ραΐτσεβιτς, κι άλλο rebound. Κι άλλο rebound. Και πάλι και το χάνουνε, διαμαρτύρονται για φάουλ. Παπαδόπουλος για τρεις, από την άλλη πλευρά. Και τι έχουμε, φάουλ ο Μακαριάδης στον Κατιάκο. Σωστό λέει ο Μακαριάδης, μπράβο του. Ο Μανάκας από την άλλη πλευρά διαμαρτύρεται για το δικό του φάουλ που δεν πήρε. Με αυτά και με αυτά είμαστε 64-61, τρίτο φάουλ του Μακαριάδη. Δύο βολές για τον Κατιάκο. Όχι, δεν είναι δύο βολές, είναι απέξω μπάλα. Στο rebound ήταν. Στη θέση για επιθετικό rebound. 64-61, προηγεί το Πανελλήνιος, ο οποίος έχει και την κατοχή. 7-48 για τη λήξη. Κάτι συζητούν οι δύο διαιτητές. Και πηγαίνουν στη γραμματεία. Παπαδόπουλος, Καμπινιάλης. Άστοχο το σουτ. Ράιτσεβιτς το rebound. Μάλλον Ράιτσεβιτς την μπάλα δεν πήρε εκείνος το rebound. Το πήρε ο Μακαριάδης το rebound. Μακαριάδης. Πλάτη με τον Κατιάκο. Ράιτσεβιτς θα παίξει. Εγώ λέω θα παίξει μέχρι μέσα. Μέχρι μέσα πάει να πάρει πάλι το φάουλ. Τον κόσμο όμως καθαρά ο Κατιάκος. Παπαδόπουλος πρόχνει. Τέλειος, δεν βρίσκει χώρο, καλή άμυνα από τον Μακαριάδη, αν και ψηλός. Εξαιρετική άμυνα, μπράβο στον ψηλό. Καταπληκτικός Μακαριάδης. Αντίπαλος με τον Τζούκα τώρα ο Τέλειος. Για τρεις. Εύστοχος! 67-61. Και έχουμε time out από την πλευρά του κ. Καυκή βέβαια. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όχι, δίποτε το δώσαν διαιτές. Δίποτε, για να το δούμε, το διορθώνουμε προς το παρόν. Δεν την είδαμε τη φάση. Είναι απίθανο να έχει γίνει λάθος από τους διαιτές, ήταν δίπλα. Εμείς έτσι όπως το είδαμε, το είπαμε ότι θα είναι τρίποντο, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν δίποτε τελευταίο, οπότε είναι 66-61, 5 πόντους διαφορά. Και 8 επαναφορά για το Λιξούρι. Ράιτσεβιτς. Ραίτσεβιτς πέρα πάλι μέχρι μέσα. Μανάκα διατρής. Μάλιστα. Τεράστιο παιχνίδι από το Μανάκα. Νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές από τις δύο πλευρές είναι ο Μανάκας και ο Γεωργιάδης. Ή ο Γεωργιάδης και ο Μανάκας, αν θέλετε. 66-64. Ο Γεωργιάδης είναι στον πάγκο τώρα λόγω των φάουλ. Ή επανήλθε. Όχι, είναι στον πάγκο. Καλά λέω. Κατιάκος πέρα εδώ στο Παπαδόπουλο, κερδίζει το φάουλ από τον Τζούκα. Δεν είναι ακόμα βολέτ. Το δίνει στην προσπάθεια ο Ρεφ. Και έχουμε δύο βολές. Εύστοχος, 66, 67-64, τρεις πόντους διαφορά. Από το 25 περίπου έχει αλλάξει η ομάδα που ελέγχει το παιχνίδι. Είναι ο Πανελλήνιος σχεδόν συνέχεια μπροστά. Αλλά σίγουρα το Λιξούρι, το νεό Λιξουρίου, δεν αφήνει να φύγει. 68-64, 4 πόντους διαφορά. Μια πολύ ρευστή διαφορά. Μια άμυνα είναι και μια επίθεση, έτσι. 68-64, Ραίτσεβιτς, το μαρκάρει το Τσούκας, παίρνει την μπάλα. Με πολύ καλή άμυνα, ουρά από τον Παπαδόπουλο, περνάει, σε μαρκάρεται. Καταπληκτική άμυνα από τον Παπαδόπουλο. Ραίτσεβιτς, με τον Τζέλιο απέναντι. Δίνει απέναντι, Λαμπρόπουλος για τρεις. Άτυχος. Τσέλιος, Κατιάκος στο ριμπάο, Τσέλιος και μετά Καπινιάρη. Σημαντική φάση. Έχουμε μπει στο τελευταίο εξάλεπτο. Κερδίζει το φάουλ από τον Λαμπρόπουλο ο Τσέλιος, τον σηκώνει. Επανέρχεται ο Μπακέας. Θα είναι μεγάλο στοίχημα τα σου του. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη. Θα πάρει σου, θα τα πάρει σίγουρα. Αυτό μου έχει δείξει το χαρακτήρα του και αυτό μου δείχνει ότι έχει εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι αν θα τα βάλει. Το ζητούμενο για τη Λευκάδα αν θα μπουν τα σου του. Α, για το Λιξούρι και λέω, συγγνώμη. Νάκης, με βήματα. Έχουμε φτάσει στα τελευταία 5 και 44. Ο κότσου Κονομάκης κρατάει έξω το Γεωργιάδη. Και καλά κάνει από τη στιγμή που είναι μπροστά το σκορ. Δεν έχει λόγο να σκάρει. Περνάει ο Τσούκας. Καλή άμυνα, κλέβει ο Νάκης τώρα και τρέχει στο εφηδιασμό. Δίνει την μπάλα στο Καπινιάρη, πάλι Νάκης. Θέλει να περάσει μπάλα στο Κατιάκο, φτάνει. Τσέλιος απέναντι, δεν μπορεί να κλέψει ο Ραίτσεβιτς. Καλό σου του Τσέλιου, δεν μπαίνει. Αλλά ήταν καλή άμυνα του Ραίτσεβιτς, τον δυσκόλεψε. Ραίτσεβιτς, πάλι μέχρι μέσα. Μανάκας και πάλι, άστοχος αυτή τη φορά. Αμυντικό φάουλ ο Τσέλιος, το οποίο το παραδέχεται. «68-64, τρίτο φάουλ του Τσέλιου και έχουμε σε 6 δευτερόλεπτα μπαίνουν στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μοσιάλος. Μπακέας, θα το δούμε. Τα στόπα. Έχει δείξει ότι έχει εμπιστοσύνη, το βάζει 68-67. Δεν το παίζω ξερόλας. Δεν μ' αρέσουν αυτοί που λένε εγώ σας το είπα. Αλλά ήδη, εγώ βλέπω αυτό που δείχνει ο παίκτης. Έχει κάνει αρκετά σουτ, δεν ήταν εύστοχος μέχρι τώρα. Από σημαντικότατο επιθετικό rebound και καλάθι από τον Άκη, 70-67. Αλλά η αυτοπεποίθηση που μου έβγαζε στο σουτ έδειχνε ότι θα πάρει τα σουτ. Το ζητούμενο για τον Λιξούρι, για τον Νεόλ, ήταν θα μπουν τα σουτ. Το πρώτο μπήκε. Για να δούμε. Εγώ λέω θα κάνει κι άλλα πάντως. Ραίτσεβιτς, Μανάκας, Μακαριάδης. Εύστοχος και αυτός. Πάλι σοπαλία. Ρε τη ματσάρα βλέπουμε, 70-70. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είχατε καλύτερα αποζημίωση από την πρώτη μετάδοση για το πρωτάθλημα της Β' της National League 2, συγγνώμη. 1 με δεύτερο όμιλο. Να δούμε τι δόθηκε. Τεχνική ποινή. Μια πολύ. Τεχνική ποινή στο Ραίτσεβιτς. Που είναι και τέταρτο φάουλ. Μια πολύ Παπαδόπουλος τώρα. Έχασε τις τελευταίες βολές ο... Τις δύο βολές ο Κατιάκος. Είναι πέμπτο του Ράισεβιτς και φεύγει, πάει στα ποδητήρια. Είναι πέμπτο ή δεύτερη γενική μου. Πέμπτο φάουλ. Μεγάλη απώλεια, πάει στην κερκίδα. Αυτό δείχνει την αγάπη για την ομάδα. Δεν φεύγει να πάει στα ποδητήρια, θέλει να δει το παιχνίδι. Θεωρώ βέβαια ότι αν τον δουν οι διαιτητές, ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, να τον βγάλει έξω. Δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Και αν θέλει να μείνει, δεν θα πρέπει να φωνάζει. Τέλειος. Παπαδόπουλος, δεν το λέω εγώ, ο κανονισμός, μεταφορά, σωστό. Σωστό σφύριγμα, νομίζω καθαρό, αλλαγή. 71-70. Κωστό Παπαελλήνιος. Τεράστιο μάτς. Περνάει μπάλα κοντά στον Μανάκα. Ο Μπακίας, τρομερή προσπάθεια, φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Μανάκα, δεν το βάζει, αλλά ήταν τρομερή προσπάθεια. Και επανέρχεται βέβαια ο Γεωργιάδης. Ο Βαγγέλης ο Γεωργιάδης. Το ότι κατάφερε ο Πανελλήνιος να είναι μπροστά με απόντα τα τελευταία λεπτά, ίσως το, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο τους παίκτη σήμερα, τους δίνει ένα βαντάζ για τα τελευταία λεπτά. Βέβαια, ξαναλέω ότι το Λιξούρι είναι μια ομάδα, όλος ο Βαγγέλης το ξέρει καλά, πέρυσι ήταν εκεί και έκανε εξαιρετικά παιχνίδια. Είναι μια ομάδα που είναι μαχητές. Έτσι. Λοιπόν, Τσέλιος. Περνάει από τον Κατιάκο. Γεωργιάδης. Δεν το παίρνει. Κατιάκος. Γυρνάει. Δύσκολο σουτ. Δεν είναι εύστοχο. Παίρνει όμως ο Νάκης. Πολύ ωραία το rebound. Πολύ έξυπνη φάση. Μπήκε από κάτω και πήρε την κατοχή. Μια κατοχή που αποδειχθεί χρυσή για τον Πανελλήνιο. Κατιάκος για τρεις. Το έχει αυτό. Μην νομίζετε ότι το έχει. Δεν το βάζει όμως. Τσούκας. Τσούκας περνάει το κέντρο. Μακαριάδης. Μόσχαλος. Παραλίγο να το βάλει. Μπακία στο rebound. Δεν είδε ότι να ακολουθήσει ο Γεωργιάδης. Θα γίνανε και θα το έκανε. Τσούκας. Εύστοχος. 71-73. Τεράστιο παιχνίδι. Τέλειος. Γεωργιάδης. Παλού να γίνει λάθος, δεν γίνεται. Σώζει την κατοχή ο Τέλειος. 2-17. Τελευταίο δίλεπτο. Baseline screen. Ο Νάκης που κάνει πολύ καλή δουλειά στα τελευταία λεπτά. 73-73. 73-73. Μακαριάδης. Μπακίας, άστοχος. Παίρνει το rebound ο Καπινιάρης. Τρέχει στον ευθυνδιασμό, Νάκης. 1.45 για τη λήξη, 73-73. Ντέρμπι πραγματικό. Τσέλιος. Πήγε τρόλ με τον Κατιάκο. Ξεμαρκάρεται, δύσκολο σουτ. Πολύ δύσκολο. Γεωργιάδης όμως είναι εκεί, πατάει γραμμή. Προσπάθησε ο Νάκης, πάτησε γραμμή. Και έχουμε τα εμάδια για την ομάδα του Λιξουρίου. Με όλ, 73-73, στην κόψη. «73-73, 1-32 για τη λήξη. Εδώ σας θέλω τώρα. Ποιος μπορεί να κάνει πρόβλεψη τώρα? Κανείς. Είναι σίγουρο. Κατοχή για το Λιξούρι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξω όλο οι άμυνες, οι καλές επιλογές, το καθαρό μυαλό. Να δούμε. «73-73, 1-32 για τη λήξη. Και επανέρχεται ο Βαλιώτης στη θέση του Τσέλιου. Ψηλώνει το σχήμα του κ. Κονομάκης. Παραφορά με τον Μακαριάδη. Μακαριάδης, Μόσχαλος, Μπακέας, Τσούκας και Μανάκας για το Λιξούρι. Μόσχαλος, Τσούκας. Πάει, κερδίζει το φάουλ του Καπινιάρη, είναι τέταρτο. Δεν βολεύει ακόμα. Μας αρέσει ότι ο Ραΐσεβιτς είναι στο γήπεδο. Αυτό δείχνει ότι παθιάζεται, ότι έχει δεθεί με την ομάδα του και είναι το πρώτο στοίχημα που πρέπει μια ομάδα που έχει ένα ξένο παίχτη να κερδίσει από τον παίχτη της. Μανάκας το σπίτι του Μπετονάκη, πάει κοντά, δεν το βάζει, Μπακέας, Μόσχαλος, σημαντικότατο επιθετικό rebound, Μόσχαλος κοντά, κάνει και πολύ ωραία κίνηση και βάζει το καλάθι 73-75, μπροστά το Λιξούρι. Νάκης προσπίση, ξεμαρκάρεται, συνεχίζει ο Νάκης. Τεράστιος Νάκης στο τελευταίο δεκάλεπτο, 75-75. Περνάει Μόσχαλος, το χάνει, πέμπτο rebound ο Γατιάκος, πηγαίνει στο Καπινιάρη. Μία επίθεση. Μία επίθεση. Ο Πανελλήνιος έχει, αν δεν κάνει λάθος, την παράταση εξασφαλισμένη και θα κάνει μια προσπάθεια να βάλει το καλάθι και να λήξει το παιχνίδι. 75-75. Καπινιάρης, ποιος θα πάρει την επίθεση τώρα είναι. Καπινιάρης, περιμένει ο Γεωργιάδης, δεν του δίνει. Δεν του δίνει και έχουμε παράταση. Παράταση, νομίζω πως είχε πάσα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η αγωνία παίρνει παράταση 5 ακόμη λεπτών. Παραφορά για το Λιξούρι. Λιξούρι επαναφορά, Μόσχαλος. Τούκας Μόσχαλος για τρεις, άστοχος, ριμπάουντ Γεωργιάδης. Καπινιάρης, Γεωργιάδης, το βλέπει, δεν έμπαρα στον Κατιάκο, παραπέξει ασμένα, τραβήξει στον παίχτη, παίρνει την πάρα Γεωργιάδης, Καπινιάρης. Θα κάνει το σουτ, άστοχος και αυτή τη φορά. Μανάκας. Μόσχαλος. Με τίποτα τον Βαλιώτη. Κοντά Μαναριάδης, Μακαριάδης, Μπακέας για τρεις, εύστοχος. 3-2 ήταν, για να δούμε. Στρίτς, 75-78. Βαλιώτης. Περνάει. Πάει μέχρι μέσα. Παραλίγο να πάρει γκολ. Φάουλ, δύο βολές. Ποιος έκανε το φάουλ? Πανέχει το Ψέλιος, θέση του Καπινιάρη φαντάζομαι. Ή τον Άκη θα βγάλει ο κόλπος. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται συζήτηση. Α, διαμαρτύρεται για ότι το προηγούμενο σου ήταν δίποτο, δεν ήταν τρίποτο. Για το σούτ του Μπακέα είναι. Δύο. Διορθώνεται 75-77. Ήτανε πάρα πολύ ωριακό. Ακούσατε και στη μετάδοση τη δική μας ότι είπαμε να περιμέναμε τους διαιτές να δείξουν. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Είπα αμφίβολο. Με ρωτάνε από τον πάγκο της Κεφαλονιάς τι ήταν, αλλά είναι περιττό να πω ότι δεν το είδα. Ήταν πάρα πολύ ωριακό. Οι φίλοι του Λιξορίου, συγγνώμη. Κάποιος φίλος μπορεί να το πάει πίσω να το δει. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή που γίνεται το μάτς. Μπορείτε να το δείτε εσείς. Εγώ το είδα στη ζωντανή τη φάση. Είπα ότι ήταν ωριακό και την ώρα της μετάδοσης. Περίμενα να δείξουμε. 77-77. Αν κάποιος φίλος μπορεί να πάει λίγο πίσω και να μας το πει για να ενημερώσουμε τους φίλους από το Λιξούρι, θα το εκτιμήσουμε διόντως. Λίγο πίσω να πάει το YouTube. Εγώ δεν μπορώ την ώρα που παίζετε το μάτς. Μανάκας. Περνάει. Δύο βολές για το Μανάκα. 77-77. Περιμένω κάποιο φίλο να τοποθετηθεί. Εσείς αν πάτε πίσω τη φάση θα το δείτε. 77-77. Δύο βολές για το Μανάκα. Εύστοχος. 77-78. Για να δούμε. Αλλαγή κατοχή. Κάποιος μπήκε νωρίς. Έχουμε την πρώτη παρέμβαση, λέει ότι είναι όντως δύσκολο, αλλά φαίνεται τρίποντο. Κάποιος άλλος λέει δεν φαίνεται το κρύπτο πόδι του. Καταλαβαίνετε και από τις τοποθετήσεις των φίλων ότι είναι πολύ ωριακή η φάση, έτσι. Εμείς έτσι το είδαμε και την ώρα της μετάδοσης. Νάκης και πάλι. Δεν είναι εύστοχος τώρα. 77-78. Δεν βοηθάει από ό,τι φαίνεται και η γωνία που είναι η κάμερα. Δυστυχώς τα παιχνίδια είναι μόνο κάμερα. Μακάρι ήταν άλλη παραγωγή να είχαμε τετραπλή κάμερα για να μπορέσουμε να έχουμε κανονικό replay. Λοιπόν, Τσέλιος. Νάκης για τρίπο. Πω, τι παιχνίδι κάνει σήμερα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εξαιρετικός. 80-78. Πάντως, πραγματικά ευχαριστώ τους φίλους για την αντίδραση. Εμείς, να ξέρετε ότι γενικώς στις μεταδόσεις μας θέλουμε αυτή την αλληλεπίδραση και θα σας ρωτάμε όπου μπορείτε να μας βοηθήσετε στη μετάδοση. Εγώ ρώτησα τους φίλους και κανένας δεν είναι κάθετος ότι είναι τρίποντο ή δίποντο. Αυτό δείχνει τη δυσκολία του σφυρίγματος, έτσι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αλληλεπίδραση που έχουμε. Για το φίλο που λέει για το replay, παιδιά, το replay γίνεται εκείνη τη στιγμή. Άμα η φάση εξελίσσεται, αν σας έδειχνα replay το τρίποδο που δεν ξέρω θα υπάρξει και έχανα την επόμενη φάση, θα με κυνηγάγατε όλοι. Δεν είναι εύκολο να δείξουμε replay, δεν κρατιέται το replay, μόνο αν μείνει, μόνο εκείνη τη στιγμή μπορούμε να το δείξουμε. Ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να το πω, αλλά replay δείχνουμε όταν είναι η φάση ανούσια. Τώρα στα τελευταία λεπτά να μείνω εγώ στο replay για μια φάση που δεν ξέρουμε ότι θα υπάρξει διαφωνία μετά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να γίνει ένα φάουλ στο κέντρο κάπου και να μην το έχουμε. Πάντως τον ευχαριστώ τον φίλο που μου έδωσε την ευκαιρία να τοποθετηθώ. Τσούκας, Μακαριάδης, Μανάκας. Μανάκας. Ω, τεράστιος Μανάκας. Τεράστιος σήμερα ο Μανάκας, βάζει ένα εξαιρετικό καλάθι. Εξαιρετικό καλάθι. Εξαιρετικό καλάθι, πραγματικά ισοφαρίζει και δίνει, έχει την ευκαιρία να το πάει μπροστά. 80-80. Μία βολή για το Μανάκα. Τι κάνει όμως. Ρε τι βλέπουμε. Λοιπόν, Μπαλιώτης. Ξαναλέω ότι κατά την προσωπική μου άποψη οι δύο MVP των ομάδων είναι ο Μανάκας και ο Γεωργιάδης. Βαλιώτης πάει μέχρι μέσα. Βέβαια, εξαιρετικό καλά του Βαλιώτη. Φανταστικός είναι και ο Νάκης στο τελευταίο δεκαλέπτο, έτσι. Μην το ξεχνάμε. 82-80. Μόσχαλος. Καλή άμυνα από τον Τζέλιο, κρατάει την κατοχή ο Μόσχαλος. Τρομερό κόψιμο του Μακαριάδη, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Μπακίας για τρεις. Ναι, μας δικαιώνει στο θέμα ότι το πιστεύει. Έχει βάλει τρία τίποτα στα τελευταία λεπτά. Στην παράταση και στα τελευταία λεπτά από την ώρα που επανήλθε. Είχαμε πει ότι θα είναι βαρόμετρο του παιχνιδιού Μπακίας. Θα λίγο να γίνει το λάθος με καλή άμυνα του Μόσχαλου. Δεν γίνεται, παραμένει κατοχή. Τσέλιος περνάει. Περνάει μια φοβερή πάσα στον Κατσιάκο. Και φόλο του Τσέλιου, πάλι μπροστά ο Πανελλήνιος, 84-83, 1-40. Πραγματικά βλέπουμε ματσάρα, πραγματικά βλέπουμε μάχη γιγάντων. Στο σημερινό παιχνίδι είναι τεράστιο το παιχνίδι. Μόσχαλος, περνάει μπάλα στο Μακαριάδη, πάει κοντά. Βακέας, δεν είναι καλό το δίποτο, έχει βάλει τα τρίποτα βέβαια πριν και έχει συντηρήσει το Λιξούρι κοντά στο καλάθι. 84-83. Τσέλιος με αντίπαλο το Μόσχαλο. Βγαίνει μια μικρή βοήθεια ο Μακαριάδης, προσπαθεί να κρυδώσει ο Κατσιάκος, παίρνει την μπάλα στο low post. Ο Μπαλασούτ, την μπάλα τον Νάκης, μάλιστα. Νάκης. Εξαιρετικός, στο τελευταίο στην παράταση. Περνάει ο Βαλιώτης, πάει μέχρι μέσα, του φεύγει η μπάλα. Μάλιστα. Τι βλέπουμε, 46 δευτερόλεπτα. Μόσχαλος. Μόσχαλος για τρεις. Άστοχος. Rebound παίρνει τελικά με δεύτερη προσπάθεια ο Γεωργιάδης. Τέλειος. Τέλειος. Πάει μέχρι μέσα, πάει λίγο να κάνει το λάθος, δεν το κάνει. Έξε μπάλα στο Βαλιώτη, όχι, κλέβει την μπάλα ο Τσούκας. Τεράστιο κλέψιμο, πάει μέχρι μέσα. Δεν βάζει το καλάθι και παίρνει το rebound ο Γεωργιάδης και κερδίζει και το φάουλ στα 5 δευτερόλεπτα. Μια προσπάθεια που ο Τσούκας μπορούσε να την βάλει, έχει την ικανότητα, είναι πολύ καλός παίκτης. Θέλει και λίγο τύχη έτσι, γιατί δεν είναι θέμα ικανότητας, ο παίκτης ο αθλητής εκπληκτικός. Δημιούργησε τη φάση, έπαιξε καλή άμυνα, έκλεψε την μπάλα, έφτασε κοντά. Θέλει και λίγο τύχη κάποιες φορές. Έτσι, πάντως, εμείς με αυτά που έχουμε δει στο σημερινό παιχνίδι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει λήξει ακόμα τίποτα, πιστέψτε με. Δεν ξέρω, μεγάλο στοίχημα, αν δεν βλέπω, δεν έχει time out. Είδα την κίνηση του coach Καυκή, πήγε να ζητήσει time out. Αν είχε time out, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα που δεν έχει time out είναι σαφώς πιο δύσκολο. Δεν είναι απίθανο. Και χάνει και την πρώτη βολή ο Βαγγέλης. Μια βολή ακόμα. 84-83, 5 και 9. Δεν είναι δύσκολο. Είναι αρκετός ο χρόνος. Τα 5 και 9 δεν είναι λίγος χρόνος. Χάνει και τη δεύτερη, μάλιστα. Μόσχαλος. Φτάνει μπάλα στον... Πάει να κερδίσει το φάουλ, δεν το κερδίζει. Ο Τσούκας, αυτό τώρα που έχει λήξει θα το δούμε replay. Να δούμε την τελευταία φάση. Εμείς δεν θα κάνουμε βέβαια σχόλιο. Το βάλαμε για να το δείτε εσείς. Τέλος παιχνιδιού. με νικητή το Πανελλήνιο με 84-83. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πραγματικά. Εγώ από την πλευρά μου, σαν άνθρωπος του μπάσκετ, θα πω πάρα πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Είδαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Πανελλήνιος βέβαια έχει πάρει την νίκη, αλλά το Λιξούρι είναι πολύ μεγάλος νικητής, έχοντας τέτοια εικόνα στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Τελικό αποτέλεσμα, βρίσκει νικητή τον Πανελλήνιο με βραχία διαφορά 84-83 στην παράταση και περιμένουμε και πολύ ωραία παιχνίδια στη συνέχεια. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Περιμένουμε να φωνάξουν οι δύο ομάδες. Εμείς τελειώνοντας θα ευχαριστήσουμε και πάλι την ομάδα του Λιξουρίου. Πρώτα από τον Πανελλήνιο που φωνάζει, φώναξε και περιμένουμε να χειροκροτήσουμε την ομάδα του Λιξουρίου. Πραγματικά είναι αξιέπαινη, εξαιρετικό παιχνίδι. Χειροκροτείται από το γήπεδο, από όλο το γήπεδο. Και κλείνοντας θέλουμε και πάλι για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Λιξουρίου που έκανε με τη δική της χορηγία έγινε η μετάδοση του παιχνιδιού. Ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους που ήταν κοντά. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ μεγάλο πραγματικά παιχνίδι ανάμεσα σε δύο εξαιρετικές ομάδες που το χάρηκαν όλοι όσοι ήταν εδώ. Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλή αρχή στο πρωτάθλημα, να μην έχουμε τραυματισμούς, να είναι όλοι υγιείς τα παιδιά πρώτα απ' όλα και σας περιμένουμε στις επόμενες μεταδόσεις μας. Καλό σας βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.